Ναι, και τα δύο μου παιδιά πλέον, ο Νεκτάριος στα 15, η Ελένη στα 12. Πάντα σε χρειάζονται τα παιδιά, δεν υπάρχει στιγμή κάποια ηλικία που να μην σε χρειάζουν. Αλλά νομίζω είναι ένα timing που νιώθω πολύ τυχερός που είμαι δίπλα τους. Πολύ ωραία αυτά. Ειδικά ο 15χρονος. Μιας και μιλάς για τα παιδιά σου, έχει πάρει κάποιος το ταλέντο σου, έχεις δει κάτι, πήρες μια γεύση από κάποιο από τα παιδιά σου, που βλέπεις μου, ότι... δεν έχω ιδέα, αλήθεια δεν έχω ιδέα. Στα λόγια, εντάξει, τώρα θα μου πεις δεν καταλαβαίνεις. Ναι, όχι, πιστεύω πιο ταλέντο μου. Της υποκριτικής τέχνης, δηλαδή του να θέλει κάποιος από τους δύο να είναι ηθοποιός. Επειδή μεγαλώνουν μαζί μου, επειδή είναι έξυπνα παιδιά, γιατί η υποκριτική τι είναι, θα μπούμε σε μια θεωρία τώρα. Η υποκριτική μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Φτάνει να καταλάβει τι παιχνίδι είναι. Είναι μια δράση δηλαδή, ένα παιχνίδι που έχει ένα πρωτόκολλο που πρέπει να τηρείς. Είναι θέμα αντίληψης δηλαδή, να αντιληφθείς πώς το ψέμα το κάνεις πραγματικότητα, πώς μπαίνεις στη ζωή ενός άλλου χαρακτήρα και ενώ είσαι εσύ, ενώ είμαι ο Κούλης γίνομαι ο Γιώργος. Και πρέπει να το κάνουμε με ένα πιστικό τρόπο. Αυτό μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή μπορούν να το κάνουν με την έννοια ότι είναι μεγαλωμένοι σε σπίτι ηθοποιού, παραγωγού τηλεόρασης, ενίοτε και θεάτρου και έχουν άπειρες εμπειρίες. Συναναστρέφονται με ηθοποιούς, συναναστρέφονται με γυρίσματα. Ο Νεκτάριος στα πέντε του, αν ήταν εδώ η Μαρία Ιωάννη θα μας το επιβεβαίωνε γιατί είχε παίξει μαζί του, έπαιξε στα άσπρα μπαλόνια, στα πέντε του δεν διάβαζε ακόμη, του λέγαμε τα λόγια να τα πει και ήταν και πολλά. Το θυμάμαι εγώ το γιο σου τότε. Ναι, μας είχε αφήσει άφωνος. Από τότε δεν έχει ξαναπαίξει, δεν τον έχω βάλει κάπου να παίξει, ούτε τον Νεκτάριο ούτε την Ελένη, πολύ λίγο την Ελένη την έχω βάλει. Θεωρώ, δεν ξέρω όμως αν είναι αυτό που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους. Ξέρετε κάτι, έχω τη φιλοσοφία ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι αυτό που θέλει να είναι. Φτάνει αυτό το είναι, να είναι τίμιο, ηθικό και όχι σε εισαγωγικά ηθικό, ηθικότατο δηλαδή έναντι στην κοινωνία, έναντι στους συνανθρώπους, έναντι στο σύνολο και στους εαυτούς τους βέβαια, τους ίδιους, και ό,τι θέλω να σκάνω. Αυτό έκανα εγώ στη ζωή μου. Δεν με προόριζε κανένας για να γίνω ηθοποιός ή παρακτικός τηλεόραση. Είχα τρέξει μίλια, χιλιόμετρα για να μπορέσω να διεκδικήσω το πόστο, τη θέση μου. Πώς. Ναι. Οπότε τα παιδιά μου ό,τι θέλουν να γίνω. Να γίνω. Και αλλάζουν και συνεχώς γνώμες, κούλη μου τα παιδιά. Ξέρεις, όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Θέλω να γίνω ηθοποιός, θέλω να γίνω... Θα σου πει, θα γίνω παραγωγός τηλεόρασης, παύλα ηθοποιός. Είναι 15. Το ότι... Ναι, πες μας. Θέλω να σε ρωτήσω, το ότι ο πατέρας τους είναι ένα γνωστό πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο, πώς το διαχειρίζονται αυτό τα παιδιά σου? Είναι ένα ερώτημα που κάνουν πάρα πολύ, Έλενα. Να σου πω κάτι. Αν ρωτήσεις τους ίδιους, θα σου πούν όπως είναι ο γείτονάς μου, είναι και ο πατέρας μου. Δεν αισθάνονται κάτι διαφορετικό. Ούτε τους πέρασα εγώ την αίσθηση ποτέ ότι είμαι κάτι διαφορετικό. Ίσως με τα σχολεία, με τη συνέβρεση, δηλαδή όσον ήταν μικροί και ήταν στο σπίτι, αυτό δεν φαινόταν πουθενά. Τώρα, ίσως με τους συμμαθητές τους, τους συνομιλικούς τους, να φαίνεται λίγο διαφορετικό ότι ο πατέρας τους είναι επώνυμος ή παίζει στο τάδε σύριαλ ή ξέρω εγώ. Αλλά δεν τους καίγεται καρφί. Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι ξεχωριστό ή κάτι διαφορετικό. Ο πατέρας του φίλου μου, του Νεκτάριου, ας πούμε, κάνει την τάδε δουλειά. Ο πατέρας του Νεκτάριου κάνει τη δουλειά του ηθοποιού και του παραγωγού. Έτσι το αντιλαμβάνονται. Ναι. Κούλη μου, περνάς χρόνο με τα παιδιά? Γιατί ξέρουμε ότι και το πρόγραμμά σου εσένα είναι πολύ... Φάση που περνάω πάρα πολύ χρόνο μαζί τους. Και νιώθω τυχερός που μπορώ να το κάνω. Πάμε και λίγο στα επαγγελματικά. Αν το ερώτημα σου πάει και σε μια λογική, αν είμαι πατέρας, είμαι ταγμένος πατέρας. Δηλαδή δεν θεωρώ κάτι πιο σημαντικό στη ζωή μου από τα παιδιά μου. Και από τη στιγμή που έγινα γονιός και
Δεν ξέρω αν είναι αυτό να το λέω σαν συμβουλή ή γιατί να το πω σαν συμβουλή. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός, η ζωή σου δεν σου ανήκει πια. Εδώ λέμε καμιά φορά είμαστε δημόσια πρόσωπα και δεν μας ανήκει η ζωή, μας ανήκει στον κόσμο μας. Πόσο μάλλον να είναι τα παιδιά σου. Δηλαδή, τα όνειρά μου είναι καλά, είναι σπουδαία, οι επιδιώξεις μου είναι καλές, είναι σπουδαίες, αλλά εάν δεν μπορούν να συμβαδίσουν μαζί με τη ζωή των παιδιών μου ή αν καταστρέφουν τη ζωή των παιδιών μου ή αστερούν τη ζωή των παιδιών μου, αφήνω τα δικά μου όνειρα και τρέχω στα δικά τους.